Πάμε να επιστρέψουμε και στον Αντώνη Τσολναρά από τη Θεσσαλονίκη. Αντώνη μου, έσπασαν τα τουρνικέ στο κτίριο της διοίκησης του Απιθύτα, σωστά? Ναι, έτσι ακριβώς. Ομάδα ατόμων, καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Μετά την λήξη κινητοποίησης φοιτητών στην Βρετανία, χθες το μεσημέρι, επιτέθηκαν και έσπασαν με μεγάλες πέτρες και τσιμέντα 7 τουρνικέ από την μπροστινή και την πίσω είσοδο του κτηρίου. Πρόκειται για τον περιστρεφόμενο μηχανισμό, ο οποίος ουσιαστικά εξυπηρετεί στην είσοδο φοιτητών και ακαδημαϊκών μετά την επίδειξη της ψηφιακής κάρτας. Είναι κάτι το οποίο είχε τοποθετηθεί, πριν να σας πω, πριν από ένα μήνα περίπου, στις αρχές Αυγούστου. Mm-hmm. Και από τότε είχε προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις των φοιτητών, οι οποίοι έκαναν λόγο για συστήματα ελεγχόμενες εισόδου. Και έτσι, χθες, βέβαια, είχαμε αυτή την επίθεση, την οποία η ελληνική αστυνομία την χαρακτηρίζει ως ευνηδιαστική, με ανακοίνωση που εξέδωσε, και διεξάγονται μάλιστα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Πάντως, θα έλεγε κανείς ότι γενικότερα το κλίμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διαφαίνεται ότι ηλεκτρίζεται, και μάλιστα αυτή την Παρασκευή, σε 2 ημέρες από τώρα, στις 2 το μεσημέρι, θα έχουμε νέα κινητοποίηση των φοιτητών με αφορμή τόσο τα τουρνικέ όσο και την επικείμενη εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Τώρα, πρέπει να πούμε, ναι, ότι χθες έκανε πρεμιέρα. Έκανε πρεμιέρα η Πανεπιστημιακή Αστυνομική, έτσι. Δηλαδή, εμφανίστηκαν σε κάμπους. Έχει τη σημασία του, ναι, το λέω γιατί το είπε και ο Αντώνης στο ρεπορτάζ του, ότι προφανώς δεν θα είναι η μοναδική αντίδραση αυτή, θα δούμε πώς θα κυλήσει.